Σου έχω πει καλησπέρα από το σπίτι μου. Καλησπέρα, σου έχω πει καλησπέρα μέσα από τα μάξι μου. Καλησπέρα. Σου έχω πει καλησπέρα από το γυμναστήριο. Καλησπέρα. Δεν σας έχω όμως πει καλησπέρα ποτέ από τη Χαβάη. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Όπως καταλάβατε, αυτό εδώ είναι ένα vlog από τη Χαβάη. Και όπως καταλάβατε, σε αυτό εδώ το vlog δεν θα μπορούσε να λείπει η μοναδική μου αγάπη. Ωραία. Βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει η μοναδική σου αγάπη. Αφού είστε μοναδική μου αγάπη, άλλωστε. Άστο, το υπόλοιπο. Τι. Κάνε την εισαγωγή σου, τα κάνεις όλα, μπράβο. Ευχαριστώ που με τραβάς βιντεάκι. Να είσαι καλά. Για πες, αχ, καλύτερα να γυρίσουμε από εδώ, αυτό είναι το πλάνο. Καλώς ήρθατε, θα λέτε στην Χαβάη. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα. Η διευθυντική τα έχει ετοιμάσει όλα για σας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην περιοχή που λέγεται Λανικάη. Είμαστε στο Ουακίκι προς το παρόν. Πού πας εσύ, φεύγεις, πας για βουτιά. Για να δω. Σας είπα, βρισκόμαστε στο Ουακίκι. Θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 10 ημέρες στη Χαβάη γενικότερα. Θα μείνουμε πρώτα, είπαμε, στο κάτω μέρος του νησιού, στο Ουακίκι, που είναι το πιο τουριστικό. Και μετά τις υπόλοιπες ημέρες θα ανέβουμε προς τα πάνω, στα βόρεια του νησιού, στο North Shore, που είναι το πιο παραδοσιακό μέρος της Χαβάη και όχι το τόσο τουριστικό, για να ζήσουμε κι εμείς λίγο, ρε παιδί μου, να νιώσουμε στο πετσί μας τη Χαβάη και τους Χαβανέζους. Οπότε έχετε να δείτε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό εδώ το vlog. Ας περάσουμε όμως. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Botanical Garden εδώ στην Χαβάη. Πραγματικά έχουμε μαγευτεί από τη φύση. Έχει τρομερή φύση και θα σας τη δείξω μόλις τώρα. Εγώ ψάχνω αυτό. Τι είναι αυτό? Είμαστε σε αυτό εδώ το μέρος και προσπαθούμε να βρούμε αυτό εδώ το σημείο για να βγάλουμε και εμείς αυτή τη φωτογραφία. Είναι φανταστικά. Κοίτα. Παρκάραμε τα μάξι έξω και ξαναπάμε τώρα με τα πόδια πάλι μέσα στο κήπο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, ξέρετε, ψάχνουμε να βρούμε το κατάλληλο σημείο για φωτογραφία. Και όταν μπλέκεις μαζί μου, πρέπει να εξαντλήσω όλο το πόλο. Κάνω το ρεπεράζ μου. Να βγάλουμε 152 φωτογραφίες για να διαλέξουμε τη μία. Τη μία την καλύτερη. Τη μία που πάλι... Όχι, τη μία που την ανεβάζω και μετά θα την ανεβάσω από... Μπορεί να μου το πω και αυτή είναι πιο ωραία. Ναι, γιατί όταν βγάλεις φωτογραφίες, μετά δεν... λέει δεν μου αρέσει καμία. Αλλά τελικά εγώ βγάζω πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής προς Ουακίκι και... Και η κίνηση είναι χειρότερη και από Κηφισίας. Η κίνηση είναι χειρότερη και από την Κηφισίας. Όπου και αν πάμε, παντού θα έχει κίνηση. Αλλά σαν τον παλί δεν είναι πιθανά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Άμα δεν έχεις κάνει παλί, δεν είσαι. Άμα δεν έχεις κάνει παλί. Δεν έχεις ιδέα πολύ. Λοιπόν, κάτσε. Ψάχνοντας για φαγητό. Επιγόντως όμως, γιατί εγώ δεν είμαι καλά τώρα. Είμαστε downtown Ουακίκι. Ουακίκι downtown. Οκ, ναι. Και ψάχνουμε να πάμε. Τι θα πάμε? Δεν ξέρω. Πάμε να ρωτήσουμε. Εμείς τρώμε. Μετά από μια πολύ ωραία και ευχάριστη ημέρα,
Το αγόρι μου παλεύει. Τι έγινε αγάπη μου? Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βράδυ. Κάπου εδώ σας χαιρετάμε και θα δούμε πάλι αύριο το πρωί. Δεν μπορώ να το δείξω και όλα. Μην είστε και εσείς τόσο περίεργοι. Βράδυ, δείξουμε τι γίνεται. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ. Καλημέρα! Λοιπόν, έλα, θα μου πεις. Πες μια καλημέρα, ρε άνθρωπε. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Δεύτερη μέρα εδώ στη Χαβάη. Δεύτερη μέρα και ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε στο Γουακίκι και λέμε να πάμε στο ζωολογικό κήπο ή στο ενηδρίο. Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς που μου στέλνετε μηνύματα που έχετε έρθει στη Χαβάη και με διευκολύνει στο που να πάω. Οπότε δεν θα πάμε. Μάλλον δεν θα πάμε, γιατί ο ζωολογικός κήπος και το ενηδρίο. Βασικά το ενηδρίο μου είπε το παιδί που μίλαγα χθες ότι είναι λίγο μούχα, μου λέει. Και ο ζωολογικός κήπος μου λέει είναι χειρότερο από το ενηδρίο. Οπότε φάγανε άκυρο και θα πάμε να ψάξουμε αυτό την παραλία. Είμαστε στο Hanauma Bay. Τι έχεις να πεις? Πολύ ωραία παραλία. Βέβαια. Τι δεν σ' αρέσει, τι σε χαλάει, πες. Πάμε, να σου πω. Δεν είμαι κάπου να σκιάσουμε. Να σκιάσουμε. Πουθενά. Έχει κάτι εκεί, κάτι πίνικες. Και φεύγουμε από το Hanauma Bay και πάμε... Δεν ξέρω πού. Κάπου που ξέρει το αγόρι μου. Πού πάμε, μωράκι? Κάγκουρες. Κάπου αυτοκίνητο. Εντάξει, τώρα κάπου και κόκκινο κιόλας. Ένα διακριτικό χρώμα. Για να μην φαίνεσαι. Θέλω να μου πεις τι σκαρφίστηκες πάλι. Από ένα πρώτο που μας χάλασε λίγο τη διάθεση, μια πολύ έξυπνη κυρία, χωρίς να δει αν δίπλα υπάρχει αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα, έσπασε το καθρέφτη μας. Άντε βγάλτε πέρα. Πάει! Άντε βγάλτε πέρα τώρα με τις εταιρείες ενοικίασης, τέλος πάντων. Εδώ το ξεπεράσαμε. Εδώ θα μπορούσε να πει. Τι? Να μας να επικοινωνήσει μια εταιρεία ενοικίασης στην Ελλάδα να μας νοικιάζει αυτοκίνητα. Άσχετο. Ναι. Λίγο τοποθέτηση προϊόντος ήταν αυτό. Λοιπόν. Θα μπορούσε και καλά ότι εμείς δεν θα βρείτε κανένα πρόβλημα σε εμάς. Α, κάπως έτσι, ναι. Αλλά τώρα θέλω να μου πεις, εδώ πού είμαστε. Για δυσλεκτική σκέψη όλα αυτά. Πού είμαστε. Λοιπόν, άκου θα κάνουμε τώρα. Πάμε να βρούμε έναν πάρα πολύ ωραίο φάρο. Ναι, γιατί... και πρέπει πόσα χιλιόμετρα να περπατήσουμε. Ποιος γνωστόν, εγώ έχω κυκλώσει την Αγίου Παραφύλακας. Ποιος μεγάλος, δεν έχω αλλάξει πολύ γνώμη, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Θα ήθελα να ήμουν φαροφύλακας. Να το ζωάκι αυτό που άκουγες. Πού το ζωάκι? Πέρασε. Ήταν αυτό με την ουρίτσα. Ουρίτσα! Οπότε τώρα ανεβαίνουμε προς τα εκεί. Τι θέλω να πω. Τίποτα αυτά. Δεν κάνουμε αερόβιο. Καλή διασκέδαση. Εδώ. Αερόβιο, 3 ώρα το μεσημέρι. Τέλεια! Εκεί πέρα πάνω είναι το τέτοιο. Να το. Αφού είναι το ηφαίστειο. Ποιο? Ο κρατήρας είναι. Πού το, κάτσε το δείχνω. Κάτω. Το δείχνω, εκεί, αυτό. Αυτό εκεί είναι το ηφαίστειο. Εδώ πέρα είναι το ηφαίστειο. Πού θα πάμε και εκεί να προχωρήσουμε, ανέβουμε πάνω. Δεν είναι και εκεί θα πάμε, είναι αλλού. Έχει δηλαδή και άλλη πεζοπορία. Έχουμε να πούμε εκείνα τα άπειρα σκαλοπάτια. Stairway to Heaven. Κοντά στο παράδεισο είναι πάρα πολλά σκαλοπάτια. Οπότε εκεί ετοιμάσου να τα δεις όλα. Μάλιστα. Αυτό λογικά το κάνουμε αύριο, αν όλα πάνε καλά. Βήμα-βήμα.
απρόπτα συμβαίνουν, σε ξένη χώρα είμαστε. Λοιπόν, τα λέμε ξανά από το φάρο. Μετά από 35 λεπτά περπάτημα, ανάβαση φυσικά, φτάσαμε... Να το σοφάρο! Τι έχω τώρα. Το αγόρι μου εξήγησε τι είναι αυτό το τραγούδι. Τον γιατί δεν κατάλαβα τι είναι το μαμά. Τον ρωτάνε αν συστροφή το αμάξι είναι μαμά. Δηλαδή είναι πειραγμένο ή είναι μαμά. Άρα το αμάξι αν είναι πειραγμένο είναι από τη μαμά. Από τη μα, είναι μαμά. Ναι, δηλαδή άμα το έχει πάρει και το έχει πιάξει καθόλου αυτό. Από το Cash Bro. Μαμά. Εγώ νόμιζα ότι λέγεται μαμά του. Όχι, ρε. Στη στροφή, σε ποια στροφή, στα λιμανάκια εκεί που κάνουν κόντρες. Ναι, εκεί έχει την άνεση να πει κιόλας, να το ρωτήσει και να απαντήσει αν είναι μαμά του αυτό. Πάντως, να ξέρεις, έχει ωραίο ρυθμό το τραγούδι. Ωραίο, ωραίο είναι. Έχει γίνει μέσα. Trend. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ ξυπνήσαμε και ετοιμαζόμαστε να πάμε στο Pearl Harbor. Ναι, τι είναι το Pearl Harbor? Εσύ θα μου πεις. Όχι, εσύ, εσύ. Εσύ, εσύ, εσύ. Όχι, όχι, εσύ, 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 εσύ. Λοιπόν, η αμερικανική βάση. Ναι. Ωραία. Είναι λίγο αγορίστικο το θέμα σήμερα. Αλλά ωραία, μην πάμε, άντε. Όχι, όχι, θα πάμε, θα όχι, πάμε. Όχι, 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 θα πάμε. Θα πάμε γιατί μ' αρέσει. Θα σ' αρέσει. Θα μ' αρέσει. Και μετά θα πάμε να ανέβουμε κάτι σκαλοπάτια που οδηγούν ψηλά. Stairway to Heaven. Stairway to, to Heaven. Όχι. To Heaven. Stairway to Heaven. Αντίο ζωή. Το οποίο είναι στην κυριολεξία Stairway to Heaven γιατί πρέπει να είναι αρκετά μίλια. Αντίο ζωή. Δεν στο λέω για να σε τρομάξω. Ακόμα. Αερόβιο για δεύτερη μέρα εδώ στη Χαβάη. Λοιπόν, πάμε Pearl Harbor και όπως γυρνάμε σταματάμε εκεί. Ωραία. Και μετά, όταν τελειώσουμε όλα αυτά, θα ράξουμε παραλία. Θα ράξουμε παραλία, θα πάμε στο Waikiki. Τον έχω φάει να κάτσουμε στο Waikiki και όλο θέλει να γυρνάει. Το Waikiki είναι σαν να πηγαίνεις για μπάνιο στο πέραμα. Ενώ είναι το λιμάνι. Ναι. Και δίπλα από το λιμάνι παραλία, μην με κοιτάς έτσι. Δεν είναι έτσι, είναι το πιο ωραίο μέρος. Είναι από την Honolulu. Ναι, Google it, Google it. Το πιο ωραίο μέρος δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, είναι ωραίο μέρος το καζμπάνιο. Εχθές δεν σ' άρεσε που πήγαμε. Την βράδυ δεν το είδα. Φαντάζομαι, αν σ' άρεσε που ήταν βράδυ, φαντάζομαι τι μέρα θα γίνει. Λοιπόν, αυτά τα λέμε σε λίγο. Pearl Harbor. Τι είναι το Pearl Harbor? Είναι το λιμάνι εδώ στο Οάχου, το οποίο τώρα δεν θα κάνω ιστορική. Αφού είσαι γνώστης, είσαι πολύ. Τέλος πάντων, τον βομβαρδίσαν οι Ιάπωνες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έτσι η Αμερική αναγκάστηκε να μπει και αυτή μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στο παιχνίδι. Περίπου σκοτώθηκαν 3.000 άνθρωποι, 2.800. Άστα, τι άλλο να πούμε. Ωραία. Και είμαστε εδώ για να σας δείξουμε το Pearl Harbor. Και λίγο λίγο καταλαβείς εδώ πέρα τα πράγματα. Εκεί βλέπω πολύ κόσμο, εκεί βλέπω ένα ναυτικό πλοίο το οποίο πιο πολύ μου κάνει αίσθηση να πάω. Αλλά επειδή βλέπω ότι κινείται, πάμε κι εμείς από εδώ. Τώρα μπαίνουμε μέσα. Μήπως κάπου πάνε αυτοί. Ναι, είναι με το καραβάκι, μήπως πάνε απέναντι. Εδώ είναι το μπαλί. Εδώ είναι το μπαλί, ναι. Εδώ είναι το μπαλί. Καβάκι το που είναι κάτω.
μπαίνουμε στο πλοίο, το πολεμικό. Okay. Πάμε γιατί. Είναι υποβρύχιο. Για πες, είναι υποβρύχιο. Υποβρύχιο δεν είναι, αφού είναι και κάτω. Όχι. Πώς είναι υποβρύχιο, παιδί μου, αυτό έχει πάνω τέτοιο. Το υποβρύχιο δεν έχει για να πατάς. Μπαίνει όλο μέσα, αυτό δεν βουλιάζει όλο μέσα. Μπαίνει όλο μέσα, ναι. Μας αρέσει! Είναι λίγο χαμηλοτάβανα εδώ μέσα, ε. Δηλαδή, άμα είσαι λίγο πιο ψηλός, τουλάχιστον έχουν και κάπου να τρώνε οι άνθρωποι. Τι είναι εδώ, αγάπη? Εδώ είναι σαν λέμε το πιλωτήριο. Είναι το τιμόνι εκεί και πας βάση των οργάνων. Αν λέω, δεν ξέρω, δεν είναι και γνώστης. Εδώ έχει τη λυξίδα, πες εδώ μέσα. Οπότε, ο καπετάνιος σου πέρα οδηγάει, βλέπει πρόσθετο κεφάλι σου, μη σηκωθείς από τον. Ο καπετάνιος σου οδηγάει βάση των οργάνων. Δες εδώ. Πιστεύω εδώ είναι για μένα. Με όλα αυτά εδώ τα τέτοια, σίγουρα θα τα ανάβεις τα όλα. Εδώ είναι η κουζίνα. Εδώ είναι το κουζινάκι μου. Α, κοίτα. Παραμένα είναι πολύ εδώ πέρα. Αφού είναι ναυτικό, αφού είναι πολεμικό πλοίο. Προς τη διάθεση της κόσμου. Κοίτα αυτά. Είμαστε κάτω και πήγα να κάνουμε το σκέψου να πολεμάς και όλα αυτά θα γίνει. Πραγματικά άξιζε τον κόπο, ε. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε. Εντάξει. Ειδικά ωραία. Που μπήκαμε μέσα στο πολεμικό. Πολύ ωραία. Έπρεπε να έρθουμε. Εφόσον έχουμε έρθει Χαβάη, δεν έπρεπε να έρθουμε. Έπρεπε. Έγινε ένας πόλεμος. Τόσοι άνθρωποι σκοτωθήκανε. Έτσι. Πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία. Ε, βέβαια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, τώρα. Τελικά, δεν θα πάμε στα σκαλοπάτια. Ο Κωνσταντίνος είναι ξενερωμένος, τι εννοείς να μην αρχίζουν. Τέλος πάντων, ήρθαμε μέχρι σε αυτό το σημείο. Ήρθαμε μέχρι σε αυτό το σημείο και είναι κλειστό. Για λόγους που η αστυνομία το έχει κλείσει, γιατί θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο με τα σκαλιά και όλο αυτό. Ο Κωνσταντίνος έχει ξενερώσει τη ζωή του. Έχει λίγα νευράκια. Έχει λίγη κακομουτσουνιά. Χαρά είναι, δεν έχω μουτσουνιά. Τώρα δεν έχει ξεκάθαρα. Χαρά είναι. Ωραία, οπότε το πλάνο. Τώρα έχει ως εξής, θα πάμε προς το Γουακίκι. Πάμε νομίζω, θα πάμε προς το Γουακίκι να κάνουμε μπάνιο και να κάτσουμε να φάμε κάτι. Και αν όλα πάνε καλά μέχρι το βράδυ και είμαστε καλά, δεν μας τύχει τίποτα άλλο, θα πάμε Chinatown. Chinatown. Ό,τι έχει απομείνει από το πιο διάσημο cheesecake του κόσμου. Από το διάσημο. Ναι. Έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί που λέγεται Cheesecake Factory. Και αυτό εδώ το cheesecake είναι το αυθεντικό cheesecake, είναι το original. Χωρίς ράουλα από πάνω κεράσιμο.